Γεια σας, με λένε Αλίκη. Και εμένα Κωστάκη. Η ΟΜΟΥ θέλει να μιλήσουμε σήμερα για τον κόσμο μας και τα ζώα με τα οποία τον μοιραζόμαστε. Θα έχει πλάκα. Η φίλη μας η Ιωάννα θα σας πει. Γεια σου Ιωάννα. Γεια σου Αλίκη, γεια σου Κωστάκη, γεια σας παιδιά. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που λέμε το δίκτυο της ζωής. Ξέρετε ότι όπως οι περισσότεροι από εσάς έχετε μαμά ή μπαμπά, ίσως αδέρφια, θείες ή θείους, έτσι έχουν και τα ζώα. Μπορεί ακόμα να έχουν γιαγιά ή παππού. Όλοι μας είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης, γιγάντιας, τεράστιας οικογένειας στη γη. Όμως, η διαφορά μεταξύ εμάς και των ζώων είναι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε επιλογές που δεν βλάπτουν εμάς, άλλους ανθρώπους, τα ζώα, τα δέντρα και τα φυτά. Μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε τι θα μπορούσε να συμβεί όταν κάνουμε κάτι. Γι' αυτό το να κάνουμε σωστές επιλογές είναι τόσο μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Χρειάζεται να επιλέγουμε πώς συμπεριφερόμαστε σε οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Η στάση σας θα είναι καλή ή κακή. Θα στενοχωρούσε πολύ αυτή τη μαμά σκυλίτσα αν το μικρό της τραυματιζόταν ή αν το έπαιρναν μακριά. Ένας καλός τρόπος να το σκεφτείτε είναι ως εξής. Να συμπεριφέρεστε όπως θα θέλατε να σας συμπεριφέρονται. Μας αρέσει όταν μας συμβαίνουν όμορφα πράγματα, έτσι δεν είναι? Όμως για μισό λεπτό, δεν είναι μόνο οι άλλοι άνθρωποι και τα ζώα. Χρειάζεται να επιλέξετε πώς αντιμετωπίζετε τα πάντα. Την περιοχή που μένετε, τα φυτά και τα δέντρα, τι πράγματα πετάτε, πόσο νερό και ενέργεια καταναλώνετε. Όλα αυτά είναι μέρος του περιβάλλοντος και μέρος του δικτύου της ζωής, του οποίου μέρος είστε κι εσείς. Μένουμε μαζί με όλα τα άλλα όντα στον κόσμο. Επομένως, χρειάζεται να τα πηγαίνουμε καλά όλοι μαζί. Πώς θα ήταν αν δεν υπήρχαν πια δέντρα ή αν όλα τα ποτάμια γέμιζαν με σκουπίδια και πλαστικά μπουκάλια? Αφ, απέσια! Τα δέντρα και τα φυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλα τα έμβια όντα στη γη. Επειδή παράγουν ένα αέριο που λέγεται οξυγόνο και το απελευθερώνουν στον αέρα. Μαντέψτε τι χρειάζεται οξυγόνο για να μείνει ζωντανό. Εμείς, όλα τα ζώα και οι άνθρωποι αναπνέουμε αέρα. Επομένως, πρέπει να πούμε ευχαριστώ γι' αυτό στα δέντρα και τα φυτά. Παίρνουμε πολύ νερό από τα ποτάμια και τις λίμνες, όμως δεν μπορούμε να το πιούμε αν είναι βρώμικο ή μολυσμένο. Αν το κάνουμε, θα αρρωστήσουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και τα ζώα που πίνουν από αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι επιλογές σας επηρεάζουν όλα τα υπόλοιπα όντα στη γη. Πιθανώς δεν είχατε σκεφτεί ότι μπορείτε να κάνετε τόση διαφορά, έτσι δεν είναι? Κι όμως μπορείτε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι απίθανο. Τα ζώα μεγαλώνουν όπως και εμείς. Έχετε δει ένα μωρό ζώο να παίζει? Καμιά φορά πέφτουν και χτυπάνε πάνω σε πράγματα όπως κάνατε κι εσείς όταν είσαστε μικρά. Επίσης, μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, παίζοντας ή έχοντας ένα άλλο μέλος της οικογένειας να τους δείξει πώς να κάνουν κάτι. Γι' αυτό τα μωρά ζώων χρειάζεται να μένουν με την οικογένειά τους μέχρι να μεγαλώσουν λίγο και να έχουν μάθει όλα όσα χρειάζονται. Ένα κουτάβι χρειάζεται να μάθει πώς να γίνει σκύλος και δεν θα μπορέσει αν δεν είναι δίπλα στην οικογένειά του. Και όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, τα ζώα έχουν και αυτά συναισθήματα. Μπορούν να αισθανθούν λύπη ή χαρά, μοναξιά ή ανησυχία, ακριβώς όπως εσείς. Νομίζετε ότι αυτός ο σκύλος είναι χαρούμενος ή λυπημένος? Κουνάει την ουρά του. Κάτι που σημαίνει ότι είναι χαρούμενος, όμως ίσως και να είναι ανήσυχος ή ακόμα και φοβισμένος. Συμβαίνει το ίδιο και με εμάς. Κάποιες φορές χαμογελάμε και φαινόμαστε χαρούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε λυπημένοι ή ανήσυχοι. Τουλάχιστον μπορούμε να μιλήσουμε στους άλλους για το πώς νιώθουμε. Επομένως, εκτός και αν γνωρίζετε το σκύλο πολύ καλά και είστε σίγουροι για το τι νιώθει, είναι καλύτερο να μην τον ενοχλήσετε. Τι προτιμάτε να νιώθετε, χαρά ή λύπη? Ναι, δεν είναι ωραίο να νιώθουμε πληγωμένοι ή λυπημένοι και το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Εμείς οι άνθρωποι χρειάζεται να φροντίζουμε ότι όλα τα ζώα νιώθουν καλά και χαρούμενα. Αυτό σημαίνει κυρίως να μην είμαστε αγενείς και κακοί απέναντί τους, αλλά και να φροντίζουμε για τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Νομίζετε ότι είναι σωστό να κλείνουμε τα ζώα σε κλουβιά, όπως θα τα βλέπατε σε ένα ζωολογικό κήπο? Θα σας άρεσε εσάς να ζείτε συνέχεια σε ένα κλουβί? Αν έχετε ένα κατοικίδιο, είστε υπεύθυνοι για τη ζωή του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να φροντίζετε να έχει φαγητό και καθαρό νερό, να έχει προστατευμένο χώρο για να κοιμάται και να ασκείτε και βέβαια να του δίνετε πολύ αγάπη. Το να φροντίζετε ένα κατοικίδιο είναι αρκετή δουλειά για εσάς, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν πολλά ζώα που θα μπορούσατε να έχετε ως κατοικίδια, για πολλά άλλα δεν θα ήταν καλή ιδέα. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε δύο από τα αγαπημένα μας.
πρώτα θα μιλήσουμε για τα κουνέλια. Ζουν έως 10 χρόνια, επομένως θα πρέπει να είστε σίγουρα ότι θα είστε δίπλα τους όλο αυτό το διάστημα. Χρειάζονται πολύ μεγάλα κλουβιά ώστε να μπορούν να τρέχουν γύρω-γύρω. Φρέσκα λαχανικά και νερό κάθε μέρα. Όπως κι εσείς. Στα κουνέλια δεν αρέσει να μένουν μόνα τους. Νιώθουν μοναξιά και λύπη. Επομένως είναι καλή ιδέα να έχετε δύο μαζί. Αν έχετε σκύλο, τότε είστε πολύ τυχερά. Μπορούν να μεγαλώσουν μαζί με εσάς και να γίνουν οι καλύτεροι σας φίλοι για όλη τους τη ζωή. Τους αρέσει να ζουν με τους ανθρώπους και είναι πολύ έξυπνοι. Χρειάζεται να παίζετε μαζί τους και να τους βγάζετε βόλτα. Αλλιώς μπορεί να βαρεθούν και να είναι λυπημένοι. Οι σκύλοι χρειάζεται να πίνουν νερό όπως και εσείς, ειδικά τις ζεστές μέρες, και όλοι οι σκύλοι μισούν να είναι δεμένοι για πολλή ώρα. Όλοι οι σκύλοι θα πρέπει να φοράνε κολάρο από το οποίο θα κρέμεται το καρτελάκι με το δικό τους αλλά και το δικό σας όνομα, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς το λένε και σε ποιον ανήκει. Αυτός ο σκύλος λέγεται Άρης. Χρειάζεται να κρατάτε το κατοικίδιό σας καθαρό και υγιές. Να θυμάστε να πλένετε πάντα τα χέρια σας αφού παίξετε μαζί του και να καθαρίζετε το κλουβί ή το κρεβάτι του. Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορεί να μεταδοθούν μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων, όπως ψήλοι ή δερματικές παθήσεις. Όμως αυτό δεν θα συμβεί εφόσον φροντίζετε την καθαρότητα και την υγεία τη δική σας και των ζώων σας. Αν το κατοικίδιό σας φαίνεται να μην είναι καλά, να το πάτε στο ιατρείο ζώων. Όπως πηγαίνουν και εσάς στο γιατρό όταν δεν νιώθετε καλά. Ο ιατρός ζώων ονομάζεται κτηνίατρος. Χρειάζεται να μάθετε στον σκύλο σας πώς να συμπεριφέρεται, εκπαιδεύοντάς τον να κάθεται, να μην ανεβαίνει στον καναπέ και να μην πηδάει πάνω σε ανθρώπους. Παρακολουθήστε τον Γιώργο να λέει στον Άρη κάτσε. Ο Άρης φοράει πάντα λουρί, έτσι ώστε να μην μπορεί να φύγει πολύ μακριά αν δει κάτι ενδιαφέρον. Έχει το δικό του κρεβάτι και πιατάκια με φαγητό και νερό. Του αρέσει πολύ να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί και να κυνηγάει μπάλες και κλαδιά. Θέλει καθημερινή άσκηση. Τρελαίνεται να τον χαϊδεύουν και να τον καλομαθαίνουν. Αυτά τον κάνουν χαρούμενο. Δεν του αρέσει να του τραβούν την ουρά και δεν του αρέσει αν τον κοιτάς επίμονα στα μάτια. Στον κόσμο των σκυλιών αυτό σημαίνει καυγά. Στους σκύλους δεν αρέσει καθόλου να παίζετε μαζί τους ενώ τρώνε ή κοιμούνται γιατί ξαφνιάζονται. Επίσης, στις σκυλίτσες δεν αρέσει να πλησιάζετε πολύ τα κουτάβια τους. Φοβούνται μήπως τους κάνετε κακό και έχουν ανάγκη να τα προστατεύσουν. Ακόμα κάτι, μη φέρνετε το πρόσωπό σας πολύ κοντά στο πρόσωπο ενός σκύλου. Μπορεί να το πάρει ως προσβολή ή ως πρόκληση. Να θυμάστε, αν δεν έχετε ξαναδεί ένα συγκεκριμένο σκύλο, τότε δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να γίνετε φίλοι αμέσως. Πρώτα, ρωτήστε τους ιδιοκτήτες αν μπορείτε να τον χαϊδέψετε. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να μην ακουμπάτε ποτέ έναν αδέσποτο σκύλο, ειδικά αν φαίνεται άρρωστο ή φέρετε περίεργα, αν του τρέχουν τα σάλια ή γριλίζει. Αν ο σκύλος είναι πολύ άρρωστος, είναι πιθανό να έχει λύσα, μία σπάνια ασθένεια. Αν ένα σκύλος κατευθύνεται προς εσάς, καλύτερα να μείνετε ακίνητα. Αν τρέξετε μακριά του, μπορεί να νομίσει ότι θέλετε να παίξετε κυνηγητό. Όσο εύκολο λοιπόν είναι να έχετε κουνέλια ή σκυλιά ως κατοικίδια, δεν είναι το ίδιο καλή ιδέα να έχετε για κατοικίδιο ένα ζώο που είναι δύσκολο να το φροντίσετε, όπως φίδι, χελώνα ή πίθηκο. Αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη τροφή και μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα και να είναι δύσκολο να τα κάνετε χαρούμενα, επειδή αυτό που πραγματικά θέλουν είναι να βρίσκονται στη φύση. Κάποια από αυτά είναι μάλιστα πολύ δυνατά και δύσκολο να ελεγχθούν. Τώρα θέλουμε να σας μιλήσουμε για τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση. Αν γνωρίζετε αυτές τις λέξεις, θα ξέρετε ήδη ότι είναι πολύ ιδιαίτερες και σημαντικές. Συμπόνια σημαίνει ότι ανησυχείτε ή νοιάζεστε αν κάποιος άνθρωπος ή ζώο είναι λυπημένο ή πονάει. Αν κάποιος φίλος σας έκλαιγε, δεν θα ρωτούσατε τι συμβαίνει. Αν η απάντησή σας είναι ναι, τότε αισθανόσαστε συμπόνια για αυτούς. Ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μπορείτε να φανταστείτε ή να αναλογιστείτε τι νιώθει κάποιο άλλο όν. Επομένως, αν κάποιος φίλος σας χτυπήσει στο κεφάλι, πιθανότατα μπορείτε να φανταστείτε τι νιώθει. Πόνο στο κεφάλι. Αν βλέπατε κάποιον άνθρωπο να πειράζει ένα ζώο, θα καταλαβαίνατε καλά ότι το ζώο είναι φοβισμένο ή λυπημένο. Θα νιώθατε κι εσείς το ίδιο αν σας πείραζαν, έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι απίστευτο. Τα ζώα μας έχουν δείξει ότι έχουν και αυτά συμπόνια και ενσυναίσθηση. Δείτε τους ελέφαντες που βοηθούν το ελεφαντάκι που είναι πολύ μικρό για να βγει από το νερόλακο. Όντως, ανησυχούν πολύ γι' αυτό. Αυτή η αρκούδα βοηθάει ένα πουλί που έπεσε σε μια λιμνούλα και βράχηκε τόσο που δεν μπορούσε να πετάξει. Το σήκωσε με το στόμα της για να μην πνιγεί. Βλέπετε πόσο μοιάζουν αυτά τα ζώα με τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ να σκεφτείτε αυτές τις δύο σημαντικές λέξεις. Συμπόνια και ενσυναίσθηση.
Προσπαθήστε να παρατηρήσετε πότε τις νιώθετε. Ίσως όταν νιώθετε την ανάγκη να κάνετε κάτι όπως να αγκαλιάσετε ένα φίλο σας. Ή να εμποδίσετε έναν άνθρωπο που είναι σκληρός απέναντι στα ζώα. Σημαίνει ότι κάποιες φορές χρειάζεται να είστε γενναία. Και να θυμάστε ότι είστε μέρος του κύκλου της ζωής στη γη. Είστε ιδιαίτερα και μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Ανεξάρτητα από το πόσο μικρά σε ηλικία είστε. Αυτό είναι σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που θα μάθετε στη ζωή σας. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι φίλοι από την ΟΜΟΥ θα απαντήσουν όποιες ερωτήσεις έχετε. Τρελαίνονται για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και δώσατε προσοχή. Ελπίζουμε να μάθατε κάτι καινούργιο σχετικά με τον κόσμο μας και πώς μπορείτε να προσαρμοστείτε καλύτερα σε αυτόν. Η γη είναι το σπίτι όλων μας, ανθρώπων, ζώων, φυτών και δέντρων. Είναι γεμάτη με υπέροχα πλάσματα, οπότε ας ρωτήσουμε για όλα, μαζί!